Ένα χρόνο τώρα το πανεπιστήμιο είναι ξεχασμένο. Οι φοιτητές είμαστε ξεχασμένοι. Αύριο θα είμαστε οι μελλοντικοί γιατροί που θα στελεχώσουν το ΕΣΥ και το κράτος το μόνο που κάνει είναι να μας αψηφά και να αμελεί το τι πρέπει να γίνει με το μέλλον μας. Φτάνει πια αυτή η κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο Πατρών και από την Ιατρική Σχολή, αλλά πανελλαδικά από όλες τις ιατρικές σχολές, έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Το μόνο που αντιμετωπίζουμε πια είναι εμπόδια. Ενώ το μόνο που ζητάμε είναι εκπαίδευση σωστή, με μέτρα προστασίας, εμβόλια και να επανέλθουμε στο Πανεπιστήμιο που αυτό επιλέξαμε. Είμαστε πεμπτοετής φοιτητές της ιατρικής και είμαστε ξεχασμένοι από την κυβέρνηση. Αυτό που ζητούμε είναι άμεσα να ενταχθούμε πάλι στο Πανεπιστήμιο με μέτρα προστασίας, εμβόλια, τεστ και να βγούμε οι γιατροί που περιμένουμε και που περιμένει το σύστημα να είμαστε αύριο. Και εγώ σαν εκτοετής φοιτήτρια, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου του Συλλόγου, πήραμε την πρωτοβουλία σήμερα φοιτητές, μέρα δράσης των υγειονομικών, να βρεθούμε εδώ, να ζητήσουμε να εκπαιδευτούμε, να γίνουμε ολοκληρωμένοι γιατροί, γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μας βγάλει μισούς. Ένα χρόνο κλειστά πανεπιστήμια, τρεις μήνες οι φοιτητές του 5ου έτους εκτός του νοσοκομείου και οι φοιτητές του 6ου έτους αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της πολιτικής κυβέρνησης στο σύστημα υγείας. Χωρίς να μπορούμε να μπούμε σε χειρουργία, γιατί αυτά έχουν μειωθεί στο 80%, χωρίς να μπορούμε να εκπαιδευτούμε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, χωρίς να έχουμε άμεση και καλή κλινική επαφή με τον ασθενή μας και την ίδια στιγμή αντιμέτωποι και με τη διασπορά του κορονοϊού, καθώς δεν γίνονται μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, υπάρχουν σαφώς ελλείψεις στο σύστημα υγείας και αυτό έχει αντανάκλαση στην εκπαίδευσή μας. Λέμε ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να δώσει απάντηση στα αιτήματα των φοιτητών και στους φοιτητές ιατρικής, στους αυριανούς γιατρούς, αλλά και συνολικά στα αιτήματα των φοιτητών, γιατί με ένα χρόνο κλειστά πανεπιστήμια, με την τηλεκπαίδευση αντί για μέσα να έχει γίνει η πανάκια στα προβλήματά μας και να συνεχίζονται να φαίνονται οι συνέπειές της, έχει επιλέξει η κυβέρνηση μόνο να δώσει 30 εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία και να φέρει νέο νομοσχέδιο, νέες αντιδραστικές αλλαγές με διαγραφές, νέα εμπόδια στο να σπουδάσει ένας νέος άνθρωπος. Της απαντάμε ότι δεν θα της περάσει και να πάρει τώρα μέτρα για την επιστροφή μας